Εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο χαιρετίζουμε τη μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση των εργατικών σωματείων μαζί με τους φοιτητές, τους νέους και τις νέες, όλο το λαό της πόλης μας. Δεν επιτρέψαμε να χαθεί ο θρήνος και η οργή. Τον κάναμε αγώνα, τον κάναμε πάλι για να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη. Οι μαζικές συνευλέψεις που κάναμε όλες αυτές τις μέρες στο μηχανοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη έκαναν πράξη το χρέος μας απέναντι στους νεκρούς συναδέλφους μας, σε όλα τα θύματα της εγκληματικής πολιτικής κυβερνήσεων και της Hellenic Train. Ο αγώνας μας συνεχίζεται, δυναμώνει, κλιμακώνεται. Έχουμε τεράστια δύναμη να τους αναγκάσουμε όλους αυτούς που μοιάζονται για την κερδοφορία τους, τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν όλα αυτά τα χρόνια, να βάλουν τα χέρια στις τσέπες τους. Στις τσέπες που γεμίζουν εκατομμύρια από το δικό μας ιδρώτα, από το δικό μας αίμα, από τον ιδρώτα και το αίμα όλου του λαού, και να φτιάξουν σιδηρόδρομο σύγχρονο και ασφαλή. Και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, αν βγει από τη μέση λογική κόστους ωφέλους. Απαιτούμε εδώ και τώρα να δεσμευτούν για. Παλεύουμε για σύγχρονες, ασφαλείς, φθηνές μαζικές μεταφορές, κόντρα στην πολιτική που βάζει την ασφάλεια των επιβατών και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ζύγι του κόστους και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Να μπουν και να ελεγχθούν εδώ και τώρα όλα τα συστήματα ασφαλείας σε όλο το σιδηρόδρομο, από τους σειρμούς μέχρι τα μηχανοστάσια. Μόνιμο και σταθερό προσωπικό σε όλο τον ΟΣΕ, χωρίς 9ήμερη συνερχόμενη εργασία, με βαρέα και ανθυγινά ένσημα για όλους τους τεχνίτες. Παλεύουμε για την ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας. Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας σε νοσοκομεία και χώρους δουλειάς. Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Οι τεχνίτες των μηχανοστάσεων της Θεσσαλονίκης καλούμε όλα τα σωματεία να παλέψουν για ασφάλεια και υγεία σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να μην δεχτούμε πως είναι η κακιά η ώρα που σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι στο σιδηρόδρομο, αλλά να μην δεχτούμε πως είναι μέσα στη ζωή να σκοτώνεται ένας εργάτης κάθε 5 μέρες σε κάποιο χώρο δουλειάς, νεκροταφείο. Να μην δεχτούμε πως οι εργαζόμενοι είναι φυσιολογικό να σακατεύουν τη μέση τους, τα χέρια τους, τα πόδια τους, την υγεία τους συνολικά. Αυτό είναι φυσιολογικά όσο θα μετράνε την ασφάλειά μας με ευρώ, όσο θα υπολογίζουν πως δεν πειράζει να υπάρχουν κάποιοι νεκροί και σακατεμένοι, αρκεί να αραίουν τα κέρδη. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Οι ζωές μας έχουν αξία και γι' αυτό αξίζει να οργανωθούμε όλοι μέσα στα σωματεία μας, να οργανώσουμε τον αγώνα μας με τα πλαίσια πάλης μας για ασφάλεια σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να μπουν οι δικές μας ανάγκες μπροστά.